Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους του Λιγάδες. Και πριν πάμε στην ΔΕΗ και στα αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάμε στη χθεσινή τραγωδία και θα δούμε στην πορεία και τις δηλώσεις του τεχνικού της ΔΕΗ που βρήκε τη Βασιλική Πλεξίδα. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της Βασιλικής Πλεξίδα που επέζησε από τη χθεσινή πτώση του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Πετούσαμε χαμηλά, χτυπήσαμε τα καλώδια της ΔΕΗ, τονίζει στην πρώτη της μαρτυρία. Σωστά, όντως είναι συγκλονιστική η μαρτυρία της. Αυτό προβάλλεται από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε επίπεδο πανελλαδικό. Είναι πετούσαμε χαμηλά και χτυπήσαμε τα καλώδια. Η πρώτη κατάθεση της Βασιλικής Πλεξίδα που δίνει τις πρώτες απαντήσεις στο μυστήριο. Πώς περιέγραψε η αρχαιολογία στη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου κοντά στον 40 πόρο Ελασσόνας. Τι λέει η Βασιλική Πλεξίδα για τα αίτια της τραγωδίας με τους 4 νεκρούς αξιωματικούς. Πώς σώθηκε η ίδια και γιατί σκοτώθηκαν οι συνάδελφοί της κατά την πτώση του Χιούι. Το ελικόπτερο κυριολεκτικά καρφώθηκε στο έδαφος. Η καμπίνα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα. Μεταλλικά τμήματα και κυρίως το τμήμα της μηχανής προκάλεσαν ακαριαίο θάνατο στους 4 αξιωματικούς. Η μόνη που βγήκε ζωντανή σαν από θαύμα είναι η αρχαιολογία Βασιλική Πλεξίδα. Μίλησε και περιέγραψε σε μια πρώτη κατάθεσή της τα όσα συνέβησαν τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πτώση. Πετούσαμε χαμηλά, είπε, και δώσε ένα πρώτο στίγμα για τη μοιραία πορεία. Ο καιρός δεν ήταν καλός. Πέσαμε σε ομίχλη, λέει η αρχαιολογία. Η ορατότητα ήταν χαμηλή ως μηδενική. Κάπου εκεί και υπό ακραίες συνθήκες έγινε το κακό. Το ελικόπτερο ακούμπησε στα καλώδια της ΔΕΗ, λέει η Βασιλική Πλεξίδα. Όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Με την πρόσκληση στο έδαφος έχασα τις αισθήσεις μου. Όλα δείχνουν μετά από αυτή την περιγραφή πως ένας συνδυασμός έφερε το μοιραίο. Η πτήση ήταν χαμηλή. Τα όργανα του ελικοπτέρου δεν έδιναν τις απαραίτητες ενδείξεις για να μπορέσουν οι χειριστές να αποφύγουν την πρόσκρουση με τα καλώδια. Η ορατότητα φαίνεται ότι έπεσε απότομα και για κάποιο διάστημα η πτήση ήταν σχεδόν τυφλή, καθώς τα παλιά όργανα προήγησης δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτή η περιγραφή λέει από μόνη της πάρα πολλά. Τις επόμενες μέρες, βέβαια, θα έχουμε και το επίσημο πόρισμα της έκθεσης των εμπειρογνωμών, να δούμε πραγματικά τι έφταξε. Και θρυνήσαμε βέβαια το χαμό. Και θα δούμε στη συνέχεια και τις δηλώσεις του τεχνικού της ΔΕΗ, του κυρίου Χατζηλελέκου, ο οποίος είπε που βρήκε την κυρία Πλεξίδα και το τι ακριβώς επακολούθησε.